Πύρκε Μανία, ο επιχειρηματικός κόσμος στην Ιερά Πέτρα με φόντο της κατεδαφίσης στο παραλιακό μέτωπο, κάτι που όπως λένε θα φέρει καταστροφικές συνέπειες, μία ανάσα από την τουριστική σεζόν. Θα είναι μεγάλη πληγή να καταστούν οι κατασκευές αυτές. Καταρχάς είμαστε 300 άτομα με 400 πάνω στα μαγαζά αυτά που δουλεύουμε. Θα μείνουν χωρίς δουλειά οι ανθρώποι. Τα μαγαζά, τα εμπορικά όλα θα πεινάσουν. Και το timing κακό, γιατί όλοι ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε την καλοκαιρινή σεζόν. Είμαστε μια σχετικά τουριστική περιοχή κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Ας δει μια αναστολή ακόμα 8 μήνες και μετά εμείς δεσμευόμαστε ότι εμείς οι ίδιοι θα βοηθήσουμε στην ανέμακτη απομάκρυνση αυτών των κατασκευών. Αυτή ήταν η δέσμευση του Δήμου Ιερά Πέτρας. Βεβαίως, ήταν η δέσμευση του Δήμου. Σήμερα κατέφτασε στην περιοχή ο εργολάβος, ωστόσο επιχειρηματίες και καταστηματάρχες εμπόδισαν με νύχια και με δόντια την κατεδάφιση των κατασκευών. Ως αποτέλεσμα των κινητοποιήσεων, ο εργολάβος αποχώρησε. Οι πολίτες της Ιερά Πέτρας κάνουν λόγο για ένα σημαντικό πλήγμα στο τουριστικό προϊόν της περιοχής και ζητούν παράταση των κατεδαφίσεων. Αυτή τη στιγμή το μόνο ευχάριστο που έχουμε είναι η αποχώρηση του εργολάβου για σήμερα. Κανείς δεν μας ενδιάται ότι δεν μπορεί να έρθει αύριο ή μεθαύριο ή αν έρθει νύχτα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια. Δεν είναι μια απλή παράγκα με δύο σκουριασμένες λαμαρίνες η οποία θα πέσει. Εδώ μιλάμε για ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο της πόλης που εκτείνεται σε μήκος 1,5 χιλιόμετρου με 355 εργαζόμενους, με τους επιχειρηματίες στα καταστήματα, με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, οι οποίοι εισπράττουν ενίκους, οι οποίοι προφανώς θα σταματήσουν να το εισπράττουν αν δεν δουλέψουν. Τώρα, με αυτή την κατάσταση, πραγματικά είναι να απορεί κανείς πώς αυτή, να την ονομάσω ανάλογη την κυβέρνηση, αυτό το ανάλογη το κράτος, δεν σκέφτεται ότι προβαίνει σε κατεδαφίσεις κατασκευών στην παραλία, οι οποίες είναι σε άμεση σχέση με τη λειτουργία των παραλιακών καταστημάτων, δηλαδή χωρίς αυτές δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Με το σύνθημα «Λέμε όχι στην καταστροφή της Ιερά Πέτρας», οι επιχειρηματίες έγιναν μία γροθιά και ζήτησαν εμφατικά παράταση των διαδικασιών, ώστε τα καταστήματα να επωφεληθούν από την προσεχή τουριστική περίοδο. Δεν μπορεί με τα δικά τους τα έξοδα να κάνουν, να χαλούν, να μένει η επιχείρησή τους ανενεργή για ένα μεγάλο διάστημα, να μένει η Ιερά Πέτρα χωρίς τουριστική κίνηση, χωρίς κίνηση στην παραλία, όλο αυτό το διάστημα, μια εποχή που ξεκινάει η τουριστική σεζόν. Χθες τηλεφώνησα στο γραφείο του Χατζηδάκη, μιλήσαμε εκτεταμένος, είπα τα θέματα όπως τα ξέρουμε και όπως τα λένε και οι εστιατόρες εδώ και η καφεστίαση. Το ξέρανε, το καταλαβαίνανε, γιατί ήδη το μελετούσαν το θέμα. Μπορώ να πω αυτό που μου είπανε, ότι ήδη το μελετούν το θέμα και προσπαθούν να βρούνε την καλύτερη λύση, επειδή η απόφαση είναι τελεσίδικη. Ο ΣΥΡΙΖΑ Λασιθίου βρίσκεται εδώ, στο πλευρό του καταστηματαρχών και των εργαζομένων στο παραλιακό μέτωπο Ιερά Πέτρας και ενώνουμε τη φωνή μας μαζί τους, προκειμένου να βρεθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ο μαζικός ξεσηκωμός στην πόλη ήρθε μετά από την απόρριψη των αιτήσεων για την παράταση των διαδικασιών.